Εγώ έχω ε, μεγάλε επιφυλάξει για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Κραυγή αγωνία από τον Διευθυντή Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, Χρήστο Παπαδόπουλο. Η χώρα έχει μπει ήδη στο τρίτο κύμα. Αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού παρατηρήθηκε στο νησί τη Θάσου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στο δημοτικό σχολείο του Πρίνου. Το οποίο και ανέστειλε την λειτουργία του. Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ γρήγορη μετάδοση, ειδικά στα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο εμένα με μου δημιουργεί έτσι εντύπωση. Γιατί? Γιατί, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε του προηγούμενου μήνε, στο δεύτερο κύμα. Εκεί βλέπαμε δηλαδή τα κρούσματα να έρχονται μέσα στα σχολεία από έξω, τα παιδιά δηλαδή να κολλάνε έξω και να το φέρουν σχολείο. Τώρα βλέπουμε τη μετάδοση μέσα στο σχολείο. Άρα λοιπόν τα χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά. Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά με τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό, σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Κώστα Αντωνιάδη. Υπάρχει ένα προβληματισμό. Ο προβληματισμό έγκυται στο γεγονό ότι βλέπουμε ότι σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα και κυρίω με την πανδημία, την δεύτερη φάση, δεν είχαμε διασπορά του κορονοϊού από τα παιδιά. Είχαμε συνήθω από του μεγάλου μέσα στι οικογένειε. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια, αρχίζει να εμφανίζεται μια διασπορά μέσα στι σχολικέ μονάδε. Ο νομίατρο παραδέχθηκε ότι η χώρα έχει μπει στο τρίτο κύμα τη πανδημία του κορονοϊού. Η χώρα έχει μπει ήδη στο τρίτο κύμα. Το πόσο οξύ θα είναι εξαρτάται και από τι, τι μέτρα θα πάρουμε έγκαιρα και από τη δικιά μα συμπεριφορά. Μην δούμε εικόνε Πορτογαλία. Τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από το δεύτερο. Δηλαδή, είδατε τι ζήσαμε, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Ε, μην ζήσουμε χειρότερα και από αυτό. Έτσι θέλει πολύ προσοχή και θέλει λήψη έγκαιρα των όποιων μέτρων. Τα πράγματα ε, έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά και τις μεταλλάξεις που έχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν. Ήδη αναμένω αποτέλεσμα για να δούμε αυτά τα δείγματα που πήραμε από Θάσο αν ανήκουν στην Βρετανική μετάλλαξη. Πάντως τα, χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιδημίας φαίνεται ότι κάπου αλλάζουν. Έχουμε κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια πρωτοφανή ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού στο νησί θα πει ο κύριος Παπαδόπουλο. Δηλαδή αυτό που είδα πούμε, τώρα στη Θάσο δεν το έχω ε, ξαναδεί τέτοια ραγδαία μετάδοση. Ραγδαία μετάδοση μέσα σε λίγες μέρες. Και αν δεν βρίσκαμε το πρώτο περιστατικό και τότε το κάναμε μια καλύτερη διερεύνηση, δεν θα παίρναμε και χαμπάρι, γιατί αυτοβούλος προσέρχονται και ακόμα και σήμερα γονείς με παιδιά και βγαίνουν συνέχεια θετικοί. Άρα λοιπόν υπήρχε μια μετάδοση που συνέβαινε μέσα, σιγοέβραζε δηλαδή, και δεν μπορούσαμε να την πάρουμε χαμπάρι. Γι' αυτό λέω συνέχεια τεστ. Υποδιερεύνηση είναι το γεγονό αν τα κρούσματα προέρχονται από μετάλλαξη. Το ζήτημα δεν είναι να παίρνει μέτρα lockdown στα χαρτιά και να μην εφαρμόζονται στην πράξη. Το ζήτημα δεν είναι να παίρνει μέτρα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι ο κόσμο έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί από τα συνεχή και εναλλασσόμενα μέτρα. Κάθε εβδομάδα βγαίνει μια ακία που αλλάζει το ένα, που αλλάζει το άλλο. Λοιπόν, θέλει μια σταθερότητα. Θέλει να πάρουμε πέντε μέτρα, τρία μέτρα, να τα, να τα τηρήσουμε. Α, όταν τα μέτρα δεν τηρούνται και παίρνουμε πιο αυστηρά, χάνουμε την ουσία των μέτρων, ο κόσμο δεν τα εμπιστεύεται πλέον κανέναν, και από τη στιγμή που δεν τηρούνται, ό,τι μέτρα και να πάρει, άχρηστα θα είναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, και το λέω, το λέω από την αρχή τη πανδημία, τι σημαίνει κρατάω μια απόσταση και φοράω μια μάσκα. Είναι τόσο δύσκολο αυτό. Α το κάνουμε επιτέλου ω πολίτε, για να μην πηγαίνουμε, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο μέτρων.